Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Καλλιτεχνείων Αττικής, τον πολύ δραστήριο κύριο Δημήτρη Καλλικάτζαρο. Το λέμε αυτό γιατί συνεχώς έχουμε πληροφορίες για το τι κάνει αυτός ο σύλλογος, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ την Κάλλιο. Και αυτό βέβαια εκπορεύεται από την αγάπη που διαθέτει ο πρόεδρος του, ο κύριος Καλλικάτζαρος, για το νησί του. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, σας ανέστη. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για που με καλέσετε εδώ για να ενημερώσουμε και τους συμπατριώτες μας. Να ξέρετε ότι σας βλέπουμε πολύ στην Αθήνα και όπως σας είπα και πριν, να ξεκινήσουμε, είστε παντού και μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί χρειάζεται την ενημέρωση. Θέλουμε να καλύψουμε τα πάντα. Και επειδή μαθαίνουμε για εσάς ότι κάνετε πάρα πολλά πράγματα και βοηθάτε στο νησί μας, λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να μην συνομιλήσουμε και να μας πείτε αυτές όλες τις δραστηριότητες που έχετε για την Κάλλιο. Έχουμε πάρα πολλές. Πράγματι, έχουμε χωρίσει σε δύο κεντρικούς βασικούς τομείς της δράσης μας τα τελευταία τρία χρόνια που το παραλάβαμε. Είναι ο πολιτιστικό, κυρίως οι πολιτιστικές δράσεις, αντιγός πολιτιστικές δράσεις και οι δράσεις που αφορούν την Κάλλιο, είτε στην Αθήνα, τους Καλλινούς Αθήνας, είτε εδώ στην Κάλλιο. Κυρίως είμαστε μια ομάδα 15 ανθρώπων, Καλλινίων, οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ και εκεί είναι εξίσου, δεν είμαι μόνος μου, γιατί πραγματικά είναι μεγάλο το καράβι, όταν έχεις πάνω από 1000 μέλη, είναι μεγάλο το καράβι, οπότε πάντα θέλεις καλούς συνεργάτες. Και αυτό που έχουμε πετύχει είναι να είμαστε μια παρέα, είμαστε φίλοι πάνω απ' όλα και με κοινό παραμονωμαστή την αγάπη μας για την Κάλλιο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα έρχεται και πιο εύκολα, αβίαστα και χωρίς αντιδράσεις. Παίζει μεγάλο ρόλο, δεν έχουμε αντιπολιτεύσεις στο σύλλογο μέσα και προχωράει μια χαρά υγιέστατα. Λοιπόν, επειδή σας προηγουμένως, περιμένοντας να ξεκινήσουμε, δεχτήκατε ένα τηλεφώνημα από την Attica Group. Ναι. Και θέλω λίγο να μας μιλήσετε για την σας τη συνεργασία με την Attica Group και πόσο βοηθάει το να βοηθήσει την Κάλλιο. Κοιτάξτε, έχουμε, η Attica Group καταρχάς είναι ο όμιλος που μέσα στην ομπρέλα της έχει την Blue Star. Οπότε τα πλοία μας αφορούν άμεσα. Εμείς γνωρίσαμε εδώ περισσότερο από 3 μήνες το ότι θα μειωθούν τα δρομολόγια, δηλαδή θα μας βγάλουν το Μάιο τα δρομολόγια και γι' αυτό και κινηθήκαμε και αντιδράσαμε και χτυπήσαμε την πόρτα που έπρεπε να χτυπήσουμε και δεν είναι μόνο ο κύριος Σακέλης και ο κύριος Θοδωράτος. Πάνω από αυτούς υπάρχει ένας πρόεδρός τους, ο οποίος είναι ο Κυριάκος ο Μάγκυρας και αναφέρω το όνομά του γιατί πρέπει να τον ευχαριστήσω γιατί πραγματικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσω βέβαια πάντα Καλλιτεχνείων που έχει δεχτεί πιέσεις από Καλλιτεχνείους της Αθήνας, μεγάλα ονόματα, δυνατά ονόματα, εδώ δεν μπορώ να αναφέρω το όνομά του. Διοργανώμαστε. Εντάξει. Ο κύριος Μάγκυρας, πράγματι πριν περίπου ένα μήνα, το δείξατε και σε κάποιο ρεπορτάζ σας, μας κανόνισε μια συνάντηση πάνω στην Αθήνα, είχε έρθει και ο δημαρχός μας και ο κύριος Κασάρας, εκπροσωπώντας στο Υπουργείο Τουρκικής Ναυτιλίας, προκειμένου να καταθέσουμε κάποια στοιχεία τα οποία τα είχαμε συλλέξει από το κυρίως από το Λιμεναρχείο Καλλίνου. Αποδεικνύοντάς τους ότι η κίνηση, η Καλλίνη, μετακινούνται μέσω της ΚΟ και τα στοιχεία που έχει μπροστά είναι αναλυθή. Δηλαδή, για να καταλάβετε, τα στοιχεία που έχουν για τη Λέρο για το 2017 η μπροστά είναι 55.000 επιβατικού κοινού, η Λέρος, και η Κάλλιος έχει 35.000. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι σε επίπεδα σχεδόν λίγο πάνω από τη ΣΥΝ. Δεν γίνεται δηλαδή και πληθυσμιακά, δεν γίνεται όμως, μας λένε αυτά τα στοιχεία έχουμε, αυτά μας δίνουν οι αριθμοί και δυστυχώς δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα πλοία. Παίρνοντας όμως τα στοιχεία από το Λιμεναρχείο Καλλίνου και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λιμεναρχείο Καλλίνου για τη συνεργασία, αλλά και με τα αεροπλάνα, δηλαδή και με τον κύριο Ματιό, τον αερολιμενάρχη και με τοπικούς πράκτορες. Όχι μόνο ταξιδιωτικούς, αλλά και μεταφορικούς. Δηλαδή, ο κύριος Χαλκίδης μας ενημέρωσε ότι πολλά φορτηγά που πηγαίνουν μέσω ΚΟ
μέσω φως στην... Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία τα συλλέξαμε και πήγαμε για πρώτη φορά οργανωμένοι. Πράγματι ήταν πολύ οικονομικοί διευθυντές της Λουστά και κάτσαμε στο τραπέζι για να συνεργαστούμε. Λοιπόν, θα ήταν επιθετικά. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πλοία κάθε μέρα για φέτος. Δεν προλαβαίνουμε, έχει βγει ήδη. Το πρόγραμμα αυτό έπρεπε να έχει γίνει από πολύ πιο πριν, πολύ νωρίτερα βέβαια. Αυτό που προσπαθούμε και θέλω να πιστεύω πως θα γίνει είναι να παραμείνει το πέμπτο πλοίο. Δηλαδή 3-2, γιατί προσπαθούν να μας κόψουν το ένα. Από το νέο έτος, από τη νέα μάλλον περίοδο, σεζόν, να δούμε, θα πιέσουμε να γίνει σχεδόν κάθε μέρα. Μακάρι, γιατί... Ναι. Πάντως, βλέπουμε το πάθος που έχετε και την Καλλινού και αυτό είναι ουσιαστική δουλειά που κάνετε. Δηλαδή, συλλέξατε στοιχεία, κάνετε, ρίξατε. Κοιτάξτε, εκπροσωπούμε ένα σύλλογο, ο οποίος περίπου αν με πολύ απλές πρόχειρες εκτιμήσεις ξεπερνάνε τους 5 με 7.000 καλλινία και αυτοί έχουν το δικαίωμα, έχουν τις περιουσίες τους, εδώ πλήττονται και τα δικά τους τα σπίτια. Πολλές φορές μας κάνουν παράπονα γιατί δεν έχουμε πλοία, γιατί δεν αντιδρούμε. Οπότε και εμείς θα πρέπει να συμμετέχουμε σε όλη αυτή την αντίδραση. Άλλωστε το γράφει και το καταστατικό μας. Πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά. Εν τω μεταξύ, εγώ πληροφορήθηκα ότι κάνετε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Θα οργανωθείτε όλοι οι καλλινοί του εξωτερικού παγκοσμίως. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, πράγματι. Έχω σχεδόν καθημερινή συνεργασία, τηλεφωνική επικοινωνία μάλλον με τον Νίκο τον Καλουρί, τον κύριο Καλουρί, τον πρόεδρο του Οχάιο, ο άνθρωπος ο οποίος έστησε την Πακαλυμιακή στην Αμερική. Και το πάθος του εκείνους μας πρόβλημα πάρα πολύ, θέλει να κάνουμε κάτι κοινό από κοινού, να ενώσουμε όλους τους συλλόγους των Καλλινίων, από τον Απανταχού Καλλινίων, είναι περίπου 9 σύλλογοι, και να φτιάξουμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία των Καλλινίων. Ήδη το καταστατικό είναι έτοιμο στην Αθήνα, έχουν δύο συμπατριώτες μας δικηγόροι εξειδικευμένοι στο Διεθνές Δίκαιο έχουν συντάξει το καταστατικό. Περιμένουμε να κάνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες και θέλω να πιστεύω πως το καλοκαίρι θα γίνει και η πανηγυρική έναρξη. Μπράβο, ωραία. Και για την Λιθουανία που σκέφτεστε να ταξιδέψετε τώρα, ο σύλλογος... Λοιπόν, αυτό είναι το άλλο κομμάτι, το πολιτιστικό. Καταρχάς, τα περισσότερα δεν τα μαθαίνετε. Η Ένωση Καλλινίων λόγω της εξωστρέφειας, της τριετής εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητας που έχει στην Αθήνα και όχι μόνο και πανελλαδικά, μας καλούν παντού. Έχετε πολλές προσκλήσεις, ε! Πάρα πολύ. Δηλαδή, πρόσφατα πριν μια εβδομάδα χορέψαμε για την UNESCO στο κέντρο της Αθήνας. Και έχουμε και φέτος καλεστήκαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού της Λιθουανίας να παρευρεθούμε στο δεύτερο, να συμμετέχουμε κι εμείς στο δεύτερο για μας συνεχόμενο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ χώρου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν το άλλο. Κάνετε γνωστή και την Γάλλη. Και την Γάλλη. Βεβαίως είμαστε το μοναδικό σύλλογος πολιτιστικός ελληνικός που θα παρευρεθεί, θα συμμετέχει. Παραδοσιακές στολές και τα λοιπά, έτσι. Βεβαίως, κανονικά. Έχουμε μία ώρα τουλάχιστον παρουσίαση των θύμων μας και όλους τους χορούς. Θα μας βοηθήσει εκτός από την Αθήνα και τον κύριο Κοκκινίδη και την κυρία Κοκκινίδη, που είναι πολύ δάσκαλη, έρχεται η κυρία Μαύρο, η κυρία Άννα Μαύρο από την Καλαμάτα, η οποία είναι δυνατή για να μας βοηθήσει. Οπότε θα πάμε, θέλω να πιστεύω, πιο οργανωμένοι. Λοιπόν, μέσα στο δραστήριο, είπαμε, σύλλογος, είναι ο Σύλλογος Καλλινίων Αττικής με τον πρόεδρο τον κύριο Καλλιχάτζο. Εμείς έτσι εσυντομία τώρα για να γνωρίσετε περίπου τι γίνεται στο σύλλογο αυτό. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα, κύριε Καλλιχάτζο, να τα ξαναπούμε. Πολύ ευχαριστώ στο στούντιο. Ακριβώς, είναι πάρα, πολύ, πάρα πολλά θέματα. Και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστώ. Κύριε Καλαμαντά και κύριε Μαΐλη για το ενδιαφέρον σας και θέλω να πιστεύω πως το καλοκαίρι θα έρθουμε με περισσότερα νέα. Έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να πούμε και για το, όπως σας είχα πει, όπως σας είπα μάλλον και για το ΚΑΣ, για το αθλητικό. Βεβαίως, βεβαίως, πολλά. Εντάξει, τώρα... Εκτός κάμερας εγώ έμαθα πολλά. Τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και μέσω της κάμερας.
Εγώ εύχομαι και λόγω της προεκλογικής περίοδου να είστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Εκτός από την Κάλυμνο έχουμε και Καλλίνιους οι οποίοι συμμετέχουν και στην Αθήνα. Θα ανακοινώσουμε κι εμείς, δηλαδή στα τοπική αυτοδιοίκηση στην Αθήνα, αλλά στην περιφέρεια της Αττικής, αλλά και πρόσφατα η κυρία Μουρεξάκη που ανακοίνωσε και την υποψηφιότητα της Κινάλ. Με το Κινάλ. Θέλω να πιστεύω όλοι προς όφελος του νησιού να συνεργαστούμε. Εγώ να τονίσω μόνο ότι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Δημήτρη, το κανάλι μας είναι ανοιχτό. Πρόθυμο, ανοιχτό, με πόρτες ορθάνυχτες, να φιλοξενούμε κάθε σας δραστηριότητα. Γιατί θεωρούμε ότι η εκπομπή εν Καλλίμνο δεν είναι μόνο εδώ, είναι για όλους τους Καλλίμνιους του Σαπανταχού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι εάν πραγματικά πάρει σαν και ορθά που θέλω να πιστεύω το καλοκαίρι, αυτό που πάμε να φτιάξουμε, η Κάλυμνος θα έχει αυτή τη δυναμική που πρέπει να έχει. Μπορεί να λειτουργεί δυναμικά και οικονομικά, αλλά και πολιτικά, αυτό, μόνη της. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.